Πάμε να δούμε ένα άλλο επίσης πολύ συγκινητικό βίντεο. Ένα βίντεο που έφτιαξαν οι δάσκαλοι σε δημοτικό σχολείο στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης για να ευχηθούν στους γονείς και τα παιδιά του σχολείου. Ράξω σπίτι, χαράξω σπίτι. Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι άμα πεινάσω, τηγανίζω κανένα βγω. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Οχυρωμένος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί. Καλό μεσημέρι, μαζί μας η κυρία Κοστούλα Στρίπα, η διευθύντρια του σχολείου. Σας έχουν λείψει, πρέπει να σας έχουν λείψει πολύ, έτσι, γιατί δεν είναι οι μαθητές σας, είναι τα παιδιά σας για εσάς, όλους τους εκπαιδευτικούς. Κοιτάξτε, το φτιάξαμε προσπαθώντας να στηρίξουμε τα παιδιά μας ψυχολογικά και τους γονείς τους φυσικά. Τα παιδιά είναι μικρά, ξέρετε, και πολλές φορές δεν ξέρουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για να ξεπεράσουν το στρες, την απογοήτευση που μπορεί να φέρει αυτός ο περιορισμός των μετακινήσεων. Λείπουν τόσο καιρό από το σχολείο, στεναχωριούνται, είναι κλεισμένα μες στο σπίτι, με τις οθόνες μπροστά τους, που δυστυχώς τις χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Και νομίζω ότι συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Πάτερ, την αγάπη και η κοπέλα που έφυγε, η νοσοκόμα που έπαιξε το τσέλο, νομίζω ότι εμείς εστιάσαμε στο εμείς του Μακρυγιάννη, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Ήμασταν καθένα στο σπίτι του, αλλά κάναμε ένα βιντεάκι και ήμασταν και όλοι μαζί ταυτόχρονα. Τι σας είπαν οι γονείς όταν το είδαν? Και τα παιδιά. Καλά τα παιδιά, ναι, και οι γονείς πάρα πολύ, πολλά μηνύματα. Εξέλεξα και τον καλύτερο του βίντεο. Τα παιδάκια μας συναντούν έτσι στον δρόμο καμιά φορά και χαίρονται πάρα πολύ. Σας είδαμε, σας είδαμε. Είναι πολύ ευχαριστημένο όλο τους. Εδώ συγκινούμαστε εμείς που το βλέπουμε. Από το πρωί το έχουμε δει 5 φορές πριν να σας ομολογήσουμε το βίντεο. Εσείς προχωράτε με την τηλεκπαίδευση ως ότου επαναλειτουργήσει το σχολείο, αν δοθεί η οδηγία αυτή? Ναι, κοιτάξτε, τις τελευταίες 4 εβδομάδες προχαριστήκαμε πάρα πολύ με την ασύγχρονη εκπαίδευση, τη μία μορφή της τηλεκπαίδευσης. Ανεβάσαμε πάρα πολλά μαθήματα, στην προσπάθειά μας και εμείς να συμμετέχουμε όσο μπορούσαμε καλύτερα. Αλλά αυτό ήταν μια τεράστια κούραση, δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα... ότι κάναμε τη νύχτα μέρα για να μπορέσουμε να μπαίνουμε στο σύστημα και εμείς και οι γονείς. Προσπαθήθηκαν πάρα πολύ αυτοί. Ναι, παίρναμε και... ίσως είναι κάτι καινούριο και για εσάς. Για όλους μας, ναι. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που συζητούσαμε και στην αρχή, όταν άρχισε σταδιακά να γίνεται κατανοητό το πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ο ιός αυτός. Το σημαντικό είναι να αισθανθούν οι μαθητές ότι παραμένουν στο σπίτι, αλλά ότι δεν είναι σε διακοπές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Να ξέρετε όμως ότι και πολλές οικογένειες δεν έχουν ούτε λάπτοπ, ούτε υπολογιστές. Με ένα κινητό είναι πολλές φορές. Είναι πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους. Να το ξέρετε αυτό. Έχουμε και γονείς άνεργους. Δηλαδή, βεβαίως. Καλά κάνετε και το λέτε. Πρέπει όλα να τα λάβει υπόψη της η πολιτεία. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στρίπα. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ανάσταση. Καλό κουράγιο να έχετε. Και καλή ανάσταση.